Καλή σας μέρα στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο διεξάγεται με την υποστήριξη της σύγχρονης τεχνολογίας. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την άψογη συνεργασία κατά την διάρκεια αυτής της διπλής κρίσης που αντιμετωπίσαμε τον τελευταίο μήνα μετά την προηγούμενη διαζώσης συνάντησή μας. Νομίζω ότι αποδείξαμε όλοι έμπρακτα ότι το επιτελικό κράτος υπάρχει και λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος των πολιτών. Η σημερινή μας συνεδρίαση προφανώς και είναι μονοθεματική και αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της επιδημίας του κορονοϊού. Θέλω να πω εισαγωγικά ότι είχαμε το θάρρος να πάρουμε μέτρα πολύ γρηγορότερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέτρα τα οποία ήταν δύσκολα και σίγουρα είχαν έναν ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα. Ο σκοπός μας πάντα, από την πρώτη στιγμή το είπαμε, ήταν να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για να δώσουμε τη δυνατότητα στα συστήματα υγείας να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα σε μια επιδημία που ξέρουμε ότι τελικά θα επηρεάσει ένα όλο ένα και αυξανόμενο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού και μέχρι στιγμής φαίνεται τουλάχιστον ότι αυτός ο χρόνος κερδίζεται. Αλλά αυτό προφανώς εξαρτάται και από την συμπεριφορά των πολιτών και από τον τρόπο με τον οποίο θα αγκαλιάσουν το μήνυμα του «μένουμε σπίτι». Μέχρι στιγμής πρέπει να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας είχε ανταποκριθεί στο μήνυμα αυτό και πριν πάρουμε τα τελικά περιοριστικά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, τα οποία τα πήραμε ακριβώς για να μπορέσουμε να συνετίσουμε αυτούς τους λίγους οι οποίοι αποφάσισαν με δικιά τους πρωτοβουλία να μην σεβαστούν την παρότερσή μας, αλλά και για να ικανοποιήσουμε τους πολλούς οι οποίοι εκ των πραγμάτων αισθάνονται αδικημένοι όταν βλέπουν λίγους να παραβιάζουν τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης. Τώρα λοιπόν αυτό έγινε και με τον νόμο και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε στις οδηγίες της κυβέρνησης.